Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή χρονιά να έχουμε. Έχω έρθει με μια ελπίδα σήμερα, ξέρετε. Μάλλον έχω έρθει με πολλές ελπίδες για να πάρω απαντήσεις σε ερωτήματα. Ερωτήματα που έχουν τεθεί στους εκπροσώπους των κομμάτων που εμφανίζονται συχνά πυκνά στα τηλεοπτικά δίκτυα, στα ραδιοφωνικά δίκτυα ή ακόμα και στο διαδίκτυο. Δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί από αυτούς τα βάζουν τους δημοσιογράφους. Φταίει ο δημοσιογράφος γιατί μου έκανε αυτή την ερώτηση, γιατί ο δημοσιογράφος κλείνει το μάτι προς εκείνη την πλευρά ή κλείνει το μάτι προς την άλλη πλευρά και δεν μου αρέσει η ερώτηση και πρέπει να μου την κάνει αλλιώς. Τον ρωτάς τι μέρα είναι σήμερα και σου απαντάει για τη χρονιά του δράκου, δηλαδή σε πάει στο κινέζικο οροσκόπιο. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε γενικά στο κλίμα αυτών των ημερών αυτή την αδυναμία δηλαδή να δοθούν πραγματικές απαντήσεις. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα ζήτημα, το ζήτημα της διγλωσίας των κομμάτων, κυρίως αφορά αυτό το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό το κόμμα, το οποίο όταν ήταν 4%, είχε την ευχέρεια, αν θέλετε, γιατί δεν το παρακολουθούσε και κανένας πάρα πολύ στενά τότε, να λέει ο καθένας τις απόψεις του έτσι ελεύθερα και δεν του στήριξε και τίποτα στη τελική ανάλυση. Σήμερα όμως, που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, είναι δηλαδή ένα θεσμικός παράγοντας και μάλιστα χτυπάει την πόρτα της εξουσίας, το παρατηρούν όλοι, το έχουν βάλει όλοι στο μικροσκόπιο. Με αυτή την ελπίδα λοιπόν έχω έρθει σήμερα και θα κάνω μια έκκληση στους καλεσμένους που θα έχουμε στην εκπομπή μας, τον κύριο Μιλιό και την κυρία Σπυράκη, η οποία μόλις κάφησε, μας καθυστερήσατε λίγο, κυρία μου, δεν πειράζει. Αλλά αν πηγαίνατε στο Ευρωκοινοβούλιο δεν το κάνατε, το κάνατε σε εμάς, δεν πειράζει, σας συγχωρώ. Στο Ευρωκοινοβούλιο μπαίνω έτσι. Στο τρίτο κουδούνι. Στο τρίτο κουδούνι. Δηλαδή, ναι. Χτυπάει όπως το κουδούνι. Στο θέατρο, τα ίδια. Χτυπάει κάνεις. Το κουδούνι, είναι καλό. Ο κύριος Μιλιός, καλή χρονιά να έχετε καλή και οι δύο, να είστε πάντα καλά. Να έκανα μια έκκληση, να πάρω απαντήσεις. Κύριε Μιλιέ, το ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν στελέχη σας τα οποία πολλές φορές λένε άλλα πράγματα από αυτά που διατυπώνετε εσείς που έχετε γράψει και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή λένε άλλα πράγματα. Συμβαίνει αυτό. Δεν είναι κακό να το παραδέχεστε. Το είπε και ο Τσίπρας, δηλαδή πρέπει να σταματήσει η πολυγλωσία, έχει ήδη η πολυφωνία. Έχουμε μία έτσι, καθαρή άποψη. Ναι, το ίδιο ναι. Σημαίνει. Μπορώ. Τι είπες, Γρηγόρη, για να ακούσω και τον Γρηγόρη. Μάλιστα, να πάμε στον Γιώργο, τι θέλετε, κυρία. Θέλω, κύριε, να πω ότι δεν έχει σταματήσει η πολυγλωσία. Εντάξει, θα τα πούμε σε λίγο. Να το ξεκινήσουμε όχι, από τώρα. Όχι, δεν το ξεκινήσουμε. Πάμε στον Γιώργο Τσελίκα, ο οποίος έχουμε το θέμα ξηρός. Ξηρός. Γιώργο, καλημέρα, καλή χρονιά. Καλημέρα, Τάκη, καλή χρονιά. Λοιπόν, από χτες το απόγευμα, στο 10ο όροφο της Θεατοκρατικής, εδώ κρατείται ο Χριστόδουλος Ξηρός, που συνελήφθη λίγο έξω από το σπίτι του. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι περίπου 11.30 με 12 αναμένεται να μεταφερθεί στην εισαγγελία. Δεν ξέρουμε ακόμα. Είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες. Πάντως από τις 11.30. Και μετά. Ναι, από τις 11.30 λένε ότι θα γίνει η προσαγωγή του. Ναι. Λοιπόν, να θα πούμε περιμένουμε, τώρα, Γιώργο, εάν πέσουμε πάνω στην περίπτωση δηλαδή της μεταφοράς, θα το δείξουμε. Όχι, θα γυρίσουμε αργότερα, Γιώργο, και θα τα πούμε όλα. Γιατί θέλω να γυρίσω στους καλεσμένους. Σε ευχαριστώ θερμά. Αυτή τη Δημητσάνης θα βγει. Σε ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, κυρία Σπυράκη, κάτι λέγατε. Ήθελα να ξεκινήσουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι το θέμα των ημερών, βεβαίως. Τι λέγατε, συνεχίζεται η διγλωσία, λέγατε. Λέω ότι συνεχίζεται η πολυγλωσία. Ναι. Και λέω ότι ο κύριος Πρημικύρης, ο οποίος είναι υποψήφιος στο υπόλοιπο Αττικής με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τον γνωρίζω, δεν ναι, αλλά παρ' όλα αυτά όμως είναι υποψήφιος στο υπόλοιπο Αττικής με το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο κύριος Πρημικύρης, λοιπόν, χτες στο Έξτρα είπε ότι υπάρχουν δύο δρόμοι. Σας διαβάζω μοταμό την απομαντοφώνηση. Υπάρχει ο ένας δρόμος που είναι ο δρόμος που θα κάνουμε κολοτούμπα, όπως είπε χαρακτηριστικά, και υπάρχει και ένας άλλος της αντίστασης και της πάλης σε αυτές τις λογικές. Είτε το ονομάσεις μονομερές γεγονός ή οτιδήποτε το ονομάσεις. Εμείς δεν θα θυσιάσουμε τον ελληνικό λόγο για τον κύριο Σόιμπλε, τελεία και παύλα. Πες το χρεοκοπία. Ναι. Θα το πει χρεοκοπία. Τι έχει να χάσει ο άνεργος πολίτης, 1,5 εκατομμύρια άνεργοι. Ποιον κοροϊδεύουμε? Εγώ έχω να επισημάνω ότι ο κύριος Σαμαράς είχε κάνει μια εξαιρετική δήλωση το 2011 και είχε πει ότι το μνημόνιο είναι χρεοκοπία. Και νομίζω ότι αυτό αποδείχθηκε. Χρεοκόπησαν τα ταμεία τους, μικροομολογιούχους, μας έχουν κάνει νικάριδες στα σπίτια μας. Επομένως, μην παίζουμε με τις λέξεις. Εντάξει, το καταλαβαίνω, η χρεοκοπία το καταλαβαίνω. Είναι η πολιτική λοιπόν, πάω αυτή που θα συνεχίσει. Ένα λεπτό. Να πάω όμως σε συγκεκριμένα ερωτήματα για να απαντήσετε κι εσείς συγκεκριμένα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου. Αυτό είναι ο δικός μου ρόλος, κυρία Σπυράκη. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά σαν δημοσιογράφος. Δεν με ενδιαφέρει εμένα καθόλου τι λέτε μέσα στα κόμματά σας, πώς συνονοείστε, ποιους κώδικες χρησιμοποιείτε και τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει. Εγώ με απλή αριθμητική θέλω να μιλήσουμε. Γιατί σε αυτές τις εκλογές, δυστυχώς κατά τη δική μου την κρίση, έχει επικεντρωθεί το θέμα μόνο στην οικονομία.
Λες και δεν υπάρχουν εθνικά θέματα. Λες και δεν υπάρχει, η Ελλάδα δεν έχει ζητήματα δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή. Λες και όλα στην Ανατολή είναι μια χαρά. Λες και στη Μέση Ανατολή τα πράγματα είναι μέλι γάλα. Λες και οι συμμαχίες μας με τον έξω κόσμο από εδώ είναι οι καλύτερες. Δεν βλέπω όμως να συζητάτε τίποτα γι' αυτό. Γιατί το αποφεύγετε? Κύριε Χατζή... Γιατί έχετε επικεντρώσει δηλαδή το ενδιαφέρον σας μόνο στα λεφτά? Μόνο αυτό σας νοιάζει η Ελλάδα, είναι μόνο τα λεφτά. Πέρα από την καταπάτηση του θεσμού του Προέδρου της Δημοκρατίας που προσφάτως έγινε στη Βουλή, ένα πρόεδρος της Δημοκρατίας όπως δεν είναι τίποτα άλλο, κύριε Μιλιέ, παρά ένας διακοσμητικός άνθρωπος, ο οποίος συμπληρώνει το φόντο το φολκλωρικό των τζολιάδων της Προεδρικής Φρουράς. Περί αυτού πρόκειται. Και πάνω σε αυτό τον καμβά χτίστηκε όλο αυτό που χτίστηκε. Δεν σας κατηγορώ γι' αυτό, δεν θέλετε μόνο εσείς. Το ταγκό θέλει δύο. Εν πάση περιπτώσει, να ξεκινήσω από την αρχή. Κυρία Σπυράκη, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία βγαίνει και μας λέει: θα πω την αλήθεια. Εγώ, λέει ο Σαμαράς, τον άκουσα και χτες στη Λάρισα, θα πω την αλήθεια. Όχι, θα πω την αλήθεια, λέω την αλήθεια. Ναι, αλλά με μια διαφορά όμως. Εμείς δεν πρέπει να την ξέρουμε ποια είναι αυτή η αλήθεια. Mm. Ποια είναι η αλήθεια για τον έμφυα? Ποια είναι η αλήθεια για τους φόρους? Ποια είναι η αλήθεια για τους μισθούς? Τι θα γίνει με τις συλλογικές συμβάσεις? Αυτές τις αλήθειες θέλουμε να ακούσουμε. Δεν με νοιάζει εμένα να κατηγορήσετε τον Τσίπρα. Ρίχτε του 50 χαστούκια. Δεν με απασχολεί και εκείνος εσάς. Να μας απαντήσετε όμως αλήθεια σε αυτά, κυρία Σπυράκη. Τι θα κάνετε με τις συντάξεις? Κύριε Χατζή, νομίζω πως είμαστε οι τελευταίοι που μπορεί να κατηγορηθούμε ότι κρύβουμε πράγματα. Δεν ρώτησα αυτό εγώ. Είμαστε λοιπόν εκείνοι οι οποίοι είπαμε πολύ καθαρά ότι ΦΠΑ θέλετε. Το ΦΠΑ εμείς είμαστε διατεθειμένοι να τον αυξήσουμε μόνο στα ξενοδοχεία. Μόνο στα ξενοδοχεία. Ούτε να αλλάξουμε το καθεστώς των νησιών. Είναι δεσμεύσεις αυτές που λέτε τώρα. Ούτε να αυξήσουμε το ΦΠΑ στα τρόφιμα, ούτε να αυξήσουμε το ΦΠΑ στα φάρμακα. Αυτό λέμε. Λέμε ότι η ίστατη γραμμή υποχώρησης, προκειμένου να κλείσει η αξιολόγηση το Φεβρουάριο, όχι αργότερα, είναι η αύξηση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία. Και γιατί το λέμε? Το λέμε διότι είναι ένας κλάδος που εντάξει, το 2011 το είχε 17 εκατομμύρια τουρίστες, τώρα έχει 22 εκατομμύρια τουρίστες. Είναι ένας κλάδος που μπορεί να απορροφήσει. Έβαλε ένα θέμα ο κύριος Κίρτσος περί μείωσης των συντάξεων. Έδωσε διευκρίνηση ο κύριος Κίρτσος. Εντάξει, πάση περιπτώσει. Όμως εσείς, αφήστε τον κύριο Κίρτσο, εσείς, επίσημη κυβέρνηση, επίσημο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αφήστε την κυβέρνηση, το κόμμα δεσμεύεται στον ελληνικό λαό ότι δεν θα υπάρχουν μειώσεις των συντάξεων? Έχουμε αποτυπώσει λέξη προς λέξη τις απόψεις μας, ναι, λέγοντας ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα για μείωση της βασικής σύνταξης. Τίθεται ζήτημα όμως να πάμε σταδιακά σε αυξήσεις σε αυτές τις συντάξεις πείνας που άλλος με 300 ευρώ, κυρία Σπυράκη μου, δεν μπορεί να αγοράσει τα ασπιρίνες? Κύριε Καχατζή, εμείς δώσαμε δείγμα γραφείες. Εμείς μοιράσαμε, μοιράσαμε το πρωτογενές πλεόνασμα, μοιράσαμε 500 εκατομμύρια από το πρωτογενές πλεόνασμα στους αδύναμους. Ξέρετε τα 500 εκατομμύρια σε αυτή την δυστυχία? Ξέρω, κύριε Χατζή, αλλά για μας λεφτά τώρα, δεν υπάρχουν. Για μας, κύριε Χατζή, λεφτά δεν υπάρχουν. Εμείς τα λεφτά του ελληνικού λαού... Μην το λέτε επειδή είσαι αντιστάθμιμα του συνθήματος του Παπανδρέου τώρα. Εμείς τα λεφτά του ελληνικού λαού, κύριε Χατζή, τα πήραμε, τα αξιοποιήσαμε και βγάζουμε την Ελλάδα στην έξοδο. Ερώτημα έκανα. Δεν μπορείτε να με ρωτάτε υπάρχει περίπτωση όταν να κάναμε αυξήσετε... ήδη... Φυσικά υπάρχει. Υπάρχει περίπτωση. Όταν κάναμε... Έχετε χρονοδιάγραμμα, κυρία Σπυράκη, γι' αυτό? Φυσικά δηλαδή, ξέρει υπάρχει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, με τα στελέχη σας, που αν αύριο εκλεγούν, να μας πούνε ότι ξέρετε, παιδιά, υπομονή μέχρι τον Ιούλιο, μέχρι τον Σεπτέμβριο. Εκεί θα αρχίσει να ρέει το πράγμα. Έχουμε τέτοια δείγματα? Τα λέτε αυτά? Ο ρυθμός ανάπτυξης που καταγράφεται για πρώτη φορά θετικός για την Ελλάδα είναι το πρώτο δείγμα γραφής. Αλλά επειδή αυτό είναι αριθμός, η επούλωση των πληγών θα έρθει από τα χρήματα που παίρνουμε, που μαζεύουμε. Από τα χρήματα που έχουμε να διαχειριστούμε. Θέλω όμως να πω κάτι εδώ. Θέλω να πω κάτι το οποίο για μένα νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και θέλω να μου απαντήσει ο κ. Μιλιός. Γιατί νομίζω ότι εδώ. Όχι, θα κάνω ερώτηση σε εσά. Εμένα κάνετε ό,τι θέλετε. Τον κύριο Μιλιό δεν θέλω να ιντερέσει. Θέλω εγώ να τον ρωτήσω. Δεν με αφήνετε ούτε ο κ. Μιλιός. Ορίστε, σα αφήνουμε. Μιλάτε τώρα για τον κ. Τσίπρα. Λοιπόν, είπε χιλιάδες πράγματα, εξήγηλε το πακέτο των 11,5 δις Θεσσαλονίκη. Τα είπε όλα αυτά. Το έχει ξαναπεί. Τα είπε όλα αυτά. Και επίσης έδωσε και μεγάλη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσει τα κοινοτικά κονδύλια. Ναι. Θέλω να ρωτήσω και το θέτω και επισήμως προς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν έχουν γνώση, δεν ξέρω, οι άνθρωποι μπορεί και να μην το ξέρουν, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα μηχανισμό που αν παραβιάσεις το σύμφωνο σταθερότητας, αν δηλαδή πάρεις χρήματα που προορίζονται για αλλού και τα πας αλλού, αν αυξήσεις τα ελλείμματα, τότε. Είναι παλαιό αυτό, το ξέρει και ο κύριος. Όχι, δεν είναι παλαιό. Δεν είναι παλαιό. Είναι συμφωνία η οποία επετεύχθη τον Νοέμβριο του 2013, κύριε Χατζή. Παλαιό είναι, δεν είναι και είναι συμφωνία που επετεύχθη τον Νοέμβριο του 2013 για την πολιτική 14-20. Βεβαίως. Και για το πακέτο 14-20 ακόμη δεν έχουμε αρχίσει να παίρνουμε λεφτά. Ω, ρωτήστε και εμένα που κάνω αυτή τη δουλίτσα. Α, το ξέρουμε, λοιπόν, κυρία. Ως εκ τούτου, σε αυτή τη συμφωνία λέει ότι όποιος παραβιάσει
το σύμφωνο σταθερότητας, η Επιτροπή έχει δικαίωμα να του ακυρώσει τα κονδύλια. Ο ΣΥΡΙΖΑ της είχε σύμφωνο αυτό. Είδα γιατί εδώ, το ρωτάτε, γιατί το ρωτάτε. Είδα μια σειρά εξαγγελιών. Που είναι από εκεί, ρωτήτε. Είδα μια σειρά εξαγγελιών που το μόνο που δείχνουν είναι ότι παραβιάζεται το σύμφωνο σταθερότητας. Και ναι, ρωτάω, θα παραβιάζουμε τους κανόνες και θα παίρνουμε και χρήματα? Πού το βρήκαν, πώς θα το κάνουν, να το πούνε και σε εμάς, να το μεταδώσουμε ως τεχνογνωσία στην Ιταλία, στη Γαλλία, σε όσες χώρες ενδιαφέρονται να παραβιάζουν το σύμφωνο σταθερότητας και να έχουν απλωμένο και το χέρι στον κοινοτικό προπολογισμό. Θα τεθεί ερώτημα και στον κύριο Μιλιό. Κύριε Μιλιέ, είστε ο άνθρωπος που έχει συντάξει το. Μεταξύ των ανθρώπων, τέλος πάντων, που έχουν συντάξει το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Σας έχω ακούσει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις. Επιμένετε ότι όλα θα πάνε καλά, είναι ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, το έχετε μοντάρει έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα αν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ερώτημα. Είπατε για 751 ευρώ ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Και είπατε ότι δεν θα γίνουν απολύσεις ομαδικές. Έτσι, έχετε δεσμευτεί γι' αυτό. Δηλαδή αυτό το 751 θα έρθει στη Βουλή με νόμο για όχι απολύσεις ομαδικές στις εταιρείες ή μη απολύσεις γενικώς, δεν μπορεί να το κάνετε. Με ρωτάτε για τις απολύσεις. Ο νόμος των μαζικών απολύσεων που θέλει να περάσει η Νέα Δημοκρατία είτε άμεσα είτε έμεσα, δεν θα περάσει από εμάς, είναι σαφώς. Δεν θα το περάσει αυτό. Ποιος είπε σας ότι θα περάσουμε λοιπόν, για τις μαζικές? Αλλά θέλω να πω ότι εμείς δεν... Είπα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εγώ δεν είπα. Σύμφωνο σταθερότητας, να μου επιτρέψετε να σχολιάσω. Θα το σχολιάσετε, να μου απαντήσετε όμως αυτό. Έχετε υπόψη σας όμως ότι στην αγορά, εάν σε μια επιχείρηση αυξήσετε το κόστος, το budget που έχω εγώ, ας πούμε, για να πληρώσω 15, 20, 30 εργαζόμενους. Και μου πεις, κύριε, σήμερα πληρώνει 10.000, θα πρέπει να πληρώνει 15. Και εγώ δεν το αντέχω. Θα πρέπει να διώξω ανθρώπους. Τι θα κάνει τότε αυτή η επιχείρηση, κύριε Μιλιέ? Έχουμε μελετήσει. Όχι πρακτικά, όχι θεωρητικά. Έχουμε μελετήσει. Σας έχω διαβάσει ως θεωρία. Δεν ξέρω ποια επιχείρηση έχετε στο μυαλό σας, αλλά έχουμε μελετήσει. Επιχείρηση έχουμε. Έχουμε μελετήσει λοιπόν το σώμα, το θέμα συνολικά. Και έχουμε βγάλει το συμπέρασμα με το οικονομετρικό μας μοντέλο ότι τα αποτελέσματα θα είναι θετικά σε όλους τους δείχτες. Και στην απασχόληση θα έχουμε μια μικρή αύξηση απασχόληση. Πιστεύετε στο αλάφτο αυτού του μοντέλου, δηλαδή? Είναι δεδομένο, η χώρα είναι μια χώρα έντασης κεφαλαίου και όχι εργασίας. Δεν μπορούμε να πάμε σε ένα μοντέλο που όλο θα μειώνουμε τους μισθούς. Πάντα θα υπάρχει μια χώρα με χαμηλότερους μισθούς. Βέβαια. Η Βουλγαρία θα έχει χαμηλότερους. Άμα φτάσουμε τη Βουλγαρία θα πάμε στην Αλβανία. Σωστά, εντάξει, συμφωνούμε σε αυτό. Θα φτάσουμε στην υποσαχάρη Αφρική κτλ. Επομένως δεν θα προχωρήσουμε σε αυτό το δρόμο. Με τα μέτρα τα οποία θα πάρουμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα οποία είναι στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, τα έχουμε εξαγγείλει, αλλά και με την τόνωση της ζήτησης που θα έρθει, θα φτάσουμε σε αυτό το συμπέρασμα και πρέπει εδώ να σας πω, σε αυτό το αποτέλεσμα, ότι οι ενώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και άλλες έχουν συμφωνήσει μαζί μας και έχουν δεχτεί αυτή την πρόταση. Καλώς, ακόμα εντάξει. Και ο κύριος Κροκίδης, ο οποίος ήταν υποψήφιος με την Νέα Αυτοί δεν εκφράζουν τίποτα επί της ουσίας. Μα πώς, αυτοί εκφράζουν τις επιχειρήσεις, έχω μιλήσει προσωπικά με πάρα πολλά επιμελητήρια. Με εκφράζει εμένα ο Κροκίβης τώρα, αν έχω εγώ 15 εργαζόμενους και δεν μπορώ να τους πληρώσω. Παράδειγμα λέω εμένα τώρα. Τα επιμελητήρια κάτι εκφράζουν, έχω έρθει σε επαφή και με τον πρόεδρο του επιμελητήριου. Άμα εκφράζανε, κύριε Μιλιέ, κάτι επί της ουσίας, δεν έχω τίποτα. Ένα λεπτό. Αν τόσα χρόνια που δινόντουσαν αυξήσεις, θυμάμαι εγώ επί Νέας Δημοκρατίας, επί Καραμαλής ήταν τότε πρωθυπουργός, που λέγανε αυξήσεις πείνας 4%. Θέλαμε 20%. Ναι, ήταν το συγκρίναμε με τον πληθωρισμό. Ναι, αλλά πώς θα γίνει αυτό? Προσέξτε όμως, να μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Σε αυτή μπαίνω, γιατί αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Αυτό που μου λένε εμένα τα επιμελητήρια είναι ότι έχουν πρόβλημα με την υποχρεωτική εγγραφή. Ότι πρέπει να υπάρχουν τα επιμελητήρια. Πρέπει να δίνει κάτι ο επιχειρηματίας και δεν είναι το πρόβλημα του μισθού, είναι άλλα τα προβλήματα. Λοιπόν, αυτά τα προβλήματα τα πραγματικά που έχουν, να σταθούν τα επιμελητήρια, να μπορούσαν να έχουν μια παρουσία δικτύωσης, ενίσχυσης σε επίπεδο τεχνογνωσίας, πληροφοριών κτλ. Αυτά θα τα παρέχουμε και τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα, το έχουν αναγνωρίσει και οι ίδιοι. Ένα λεπτό να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να γυρίσουμε για να απαντήσετε σε αυτό που έθεσε η κυρία Σπυράκη. Δεν θέλω να το αφήσετε αναπάντητο. Φαντάζομαι δεν έχετε αντίρρηση, κυρία. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά πάλι μαζί.
Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Είναι εδώ η κυρία Σπυράκη, ο κύριος Μιλιός. Όμως εμείς θα ξεκινήσουμε. Κύριε Μιλιέ, θα έρθουμε σε εσάς αμέσως μετά να περάσουμε, να σας ταξιδέψουμε λίγο στο διαδίκτυο. Το οποίο δεν ξέρω πόσο σοβαρά το έχετε μετρήσει, αλλά το διαδίκτυο τώρα, αυτή την εποχή, είναι μία από τις πιο κυρίαρχες πηγές ενημέρωσης του πολίτη. Θέλουμε έτσι, και εμείς να τι ξέρετε ότι εσείς το αξιοποιούμε, ότι είναι και τώρα για να το περιγράψω και στις προσωπικές συνήθειες, είναι το πρώτο πράγμα που κάνω όταν. Καλά, εσείς το ξέρω, εντάξει, ξεκινάω. Προσωπικά δεν ξέρω, κύριε Μιλιός. Νομίζω και ο κ. Μιλιός που είναι και ωραία πριν. Καλά, οπότε ο κ. Μιλιός έχει στο Πολυτεχνείο και τον έχουν μαθήσει. Ναι, γι' αυτό το λέω. Είναι αυτό που λέμε IT monkey, ας πούμε. Πάμε στη Μέρη την Πολάλη γρήγορα να μας παρουσιάσει μερικά από τα site και τα blogs. Πάμε, Μέρη. Και βεβαίως σήμερα τα site κινούνται στο ρυθμό των εκλογών. Είμαστε 21 ημέρες πριν από την εκλογική αναμέτρηση. Χθες ήταν μια πλούσια σε ειδησεογραφία ημέρα και με τη σύλληψη του Σάβα Ξηρού. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την καθημερινή και την ηλεκτρονική της έκδοση. Οφειλές άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ προς ταμεία και εφορία στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Στο sky.gr, Spiegel, η Γερμανία θεωρεί πως η Ευρωζώνη είναι έτοιμη για ένα Brexit. Συνεχίζουμε με το New Post. Τι δείχνουν οι μυστικές δημοσκοπήσεις που φτάνουν στο Μαξίμου, η ανάλυση των ποιοτικών στοιχείων. Στο πρώτο θέμα, η ελληνική αστυνομία αναζητά τη γυναίκα που έκρυβε τον Ξηρό στον εισαγγελέα το μεσημέρι, ο Μανώλης, στις 17 Νοέμβρη. Στο real.gr, νέα πολιτική κρίση στην Ελλάδα βλέπει το Bloomberg. Το βήμα, η ανθρωπογεωγραφία του νέου κόμματος του Γιώργου Παπανδρέου. Ποιοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση στο Μουσείο Μπενάκη. Newsit, κινηματογραφική σύλληψη του Χριστόδουλου Ξηρού. Τι δείχνει η μεταμφίεσή του. Ήταν ήρεμος και εσεμνός, λέει κάτοικος της Αναβήσου. Η εφημερίδα, δημοσκόπηση της ΡΑΣ, η μάχη Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, συνθλίβει τα άλλα κόμματα. Στο Newsbomb, καταχρεωμένα τα νοικοκυριά στα ύψη το ιδιωτικό χρέος παρά τις διακηρύξεις για success story. Στο Ζούγκλα, το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Ο Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωσε το νέο κόμμα. Στη Λάιφο, δημοσκόπηση. Εκλογές για δύο. Ανεβαίνουν τα ποσοστά ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας. Ψηλά το κόμμα του Γιώργου. Κουρδιστό πορτοκάλι, κάρφωσε τον Ξηρό και ζητάει τα 4 εκατομμύρια της επικήρυξης. Η σύλληψη του Ξηρού. Στο Capital, στον αέρα το μέτρο των αποδείξεων. Στο Euro Today, καυτό δίμηνο για οικονομία και αγορά. Αντινιούζ, ο Σαμαράς κράτησε το λόγο του, έκανε πολλά λάθη που ο ίδιος τα αναγνωρίζει. Στο Φήμοτρο, με θερμοκρασίες 70 βαθμών Κελσίου, συνεχίζονται οι έρευνες στο κουφάρι του Norman Atlantic. No News, τα επόμενα 24 ώρα η τελική έγκριση των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ έληξε το διαρκές συνέδριο. Matrix 24, η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωζώνης και πρέπει να παραμείνει, αναφέρει σε δημοσίευμα του Der Spiegel. Η απάντηση είναι αυτή. CrimeNet, Τσίπρας, αυτοδύναμη κυβέρνηση του λαού. Στο star.gr, το ρεβεγιόν του Ξηρού με τους πυρήνες και οι καμπάνες για τα σούρτα φέρτα στην πτέρυγά τους. Το κουτί της Πανδώρας, εκείνη με τα ζόμπι, εμείς με τη ζωή. Ο Αλέξης ζήτησε αυτοδύναμη κυβέρνηση. TVXS, κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, το νέο κόμμα του Παπανδρέου, χθες ήταν η πρεμιέρα του. Ενημέρωση 24, σφίγγα ο ΣΥΡΙΖΑ για τον ειδικό φόρο. Left.gr, Αλέξης Τσίπρας, στις 26 Γενάρη, αυτοδύναμη κυβέρνηση του λαού. Ωραία. Νομίζω ότι δείξαμε όσα μπορούσαμε περισσότερα. Ωραία δουλειά. Και πάντα, ωραία δουλειά, μπράβο. Εντάξει, το διαδίκτυο. Ναι. Το διαδίκτυο δεν προβάλλεται πάρα πολύ. Ναι, αλλά είναι ενδιαφέρον να διασυνδέεται τηλεόραση με το διαδίκτυο. Δεν το κάνουμε πάρα πολύ. Πάμε όμως στο Γιάννη Καρακατσάνη τώρα και βεβαίως στην Αναστασία Γαλάνη που είναι μαζί εκεί. Γιατί εδώ, κύριε Μιλιέ και κυρία Σπυράκη, θα δείτε τι λέει και το διαδίκτυο. Γενικότερα, γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Γιάννη, καταρχάς να αναφέρουμε την εταιρεία που μας βοηθάει σε αυτό, Γιάννη, έτσι. Ναι, ναι. Η White Space του Φώτη Βασιλείου κάθε εβδομάδα. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά που κάνει ο κύριος Βασιλείου με την εταιρεία του και την οποία μας έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιούμε για να σας λέμε πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε, Γιάννη.
Το θέμα που μας ανέλησε αυτή την εβδομάδα είναι φυσικά οι αναφορές που έγιναν στα social media για τις εθνικές εκλογές. Έχουμε τρία εξαιρετικά σημαντικά ευρήματα. Πρώτο, η στρατηγική πόλωση που ακολουθούν και τα δύο κόμματα. Βλέπουμε ότι παρασύρει τους πολίτες στα social media και κάνουν πιο αιχμηρά και σκληρά σχόλια. Δεύτερο, τέσσερα κόμματα απασχολούν τους χρήστες στα social media περισσότερο. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών του Γιώργου Παπανδρέου. Τρίτο και ιδιαίτερα σημαντικό, μετά από πολύ καιρό εμφανίζονται με αναφορές τους στα social media οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που ήταν σπάνιο έως τώρα. Είχαμε 17.156 αναφορές αυτή την εβδομάδα για τις εθνικές εκλογές στα social media. Το αίσθημα αναφορών ήταν σε ποσοστό 62% αρνητικό. Οι χρήστες διακατέχονται από φόβο για την επόμενη ημέρα. Μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες πιστεύουν ότι θα παγώσουν τα πάντα στην αγορά και δεν πιστεύουν ότι θα αλλάξει κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, το αίσθημα αναφορών ήταν σε ποσοστό 38% θετικό. Οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν στην αλλαγή. Υπάρχει όμως και μια μεγάλη μερίδα που θα υποστηρίξει ΣΥΡΙΖΑ για να τιμωρήσει τη συγκυβέρνηση. Και από την άλλη, οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν εκλογές γιατί δεν θα πέσει καυτή πατάτα στα χέρια τους. Μάλιστα. Πάμε στην Αναστασία, ναι. Ναι. Να δούμε τώρα ποια θέματα απασχόλησαν περισσότερο τους χρήστες των social media. Το 28% εκφράζει φόβο και δυσφορία για το ενδεχόμενο επιστροφή στη δραχμή. Οι χρήστες μάλιστα επικεντρώνονται στις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Τόλιου και αναφέρουν ότι το θέμα του Brexit υπάρχει στην ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ. Αρνητικό στο διαφαινόμενο κλίμα πόλωσης είναι το 20%. Κάνουν λόγο για κακής ποιότητας πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Στους μεν καταλογίζουν δημιουργία κλίματος εκφοβισμού και στους δε ανευθυνότητα. Την ίδια ώρα, περίοπτη θέση στα σχόλια των χρηστών αποκτά το νέο κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου. Το 16% σημειώνει ότι ο κύριος Παπανδρέου επιχειρεί την κίνηση αυτή τώρα για να αποσπάσει ψήφους από τον ΣΥΡΙΖΑ και εκφράζει δυσαρέσκεια για το ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επιχειρεί να γίνει και πάλι ρυθμιστής της πολιτικής κατάστασης. Το 14% των αναφορών αφορά στην ανάγκη για αλλαγή στην υπάρχουσα πολιτική κατάσταση. Αναφέρονται σε αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ και βλέπουν ελπίδα με την αλλαγή πολιτικής, ενώ εντοπίζονται έντονη τιμωρητική διάθεση για την συγκυβέρνηση. Ενδιαφέρον επίσης έχει ότι το 12% σχολιάζει το προεκλογικό σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο τα περισσότερα σχόλια είναι ειρωνικά. Τέλος, το 10% αναδημοσιεύει άρθρα του διεθνή τύπου σχετικά με τους φόβους των Ευρωπαίων εταίρων για τις εκλογές. Πιστεύουν ότι ο πόλεμος που θα υποστεί η χώρα από τους δανειστές θα είναι ανελέητος. Μάλιστα. Ευχαριστώ και την Αναστασία Γαλάνη και τον Γιάννη Καρακατσάνη και βεβαίως τη White Space του κυρίου Βασιλείου που μας φροντίζει και μας δίνει αυτές τις πληροφορίες. Νομίζω πολύ χρήσιμες πληροφορίες για εσάς, γιατί είναι πληροφορίες μέσα από το διαδίκτυο, από τα social media δηλαδή, που μπορείτε να δείτε και σε συνδυασμό με τα site που είδατε πώς βλέπει το διαδίκτυο την πολιτική που ασκείται και οι δύο. Βεβαίως, θέλει έτσι ιδιαίτερη ανάλυση, γιατί βεβαίως παρεμβαίνουν και κομματικά μέλη, οι ομάδες πολιτών που έχουν μια αυτό, εντάξει, ναι, το ξέρουμε αυτό. Επομένως, θα πρέπει κανείς με διάφορα φίλτρα και τρόπους. Γιατί μέχρι τώρα, οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, όπως μας είπαν τα παιδιά, δεν πολύ είχαν σχέση. Αλλά και υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις χωρίς να φαίνονται ότι είναι φίλοι του ενός ή του άλλου. Εμείς δείχνουμε αυτό που πραγματικά βλέπουμε με όση φροντίδα μπορεί να κάνει White Space αυτό. Λοιπόν, κάτι είπε η κυρία Σπυράκη νωρίτερα, κύριε Μιλιέ, σχετικά με αυτά που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας. Και μίλησε συγκεκριμένα για το πώς θα πάρουμε τα κονδύλια, αυτό δεν είπατε κύριε Σπυράκη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν μπορείτε να διαθέσετε κονδύλια που είναι για μία δουλειά, από έναν κωδικό δηλαδή, σε κάποιο άλλο. Είπα έτσι και κάτι άλλο, κύριε Χατζή, αν μου επιτρέπετε. Είπα ότι ο κανονισμός που συμφώνησε το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, και ο οποίος πλέον είναι, υπάρχει στο τραπέζι και είναι υλοποιήσιμος για το νέο κοινοτικό πλαίσιο, αυτό το 14-20, από το οποίο λεφτά δεν έχουμε αρχίσει ακόμη να παίρνουμε, λέει καθαρά ότι όποιος παραβιάζει τους κανόνες δεν μπορεί να παίρνει τα κονδύλια. Η Επιτροπή έχει δικαίωμα να ανακαλέσει, να παγώσει τα κονδύλια. Και εσείς διαπιστώσατε. Και εγώ διαπιστώνω από το πρόγραμμα που ο κύριος Τσίπρας χθες εξήγηλε ότι ξανά, θα κάνει αυτή τη δουλειά. Ξανά ότι ο κύριος Τσίπρας είναι έτοιμος να παραβιάσει τους κανόνες και μάλιστα στη βάση τους. Να παραβιάσει τους κανόνες το έλλειμμα, να παραβιάσει τους κανόνες το χρέος, να παραβιάσει τους κανόνες. Κύριε Μίλια. Είστε ο παραβιαστής των κανόνων, ναι, κατά την κυρία Σπυράκη. Αυτό που θα αλλάξει με την ΣΥΡΙΖΑ και βλέπετε ότι και ένα τμήμα των φίλων της Νέας Δημοκρατίας είπανε ότι καλώς γίνονται οι εκλογές γιατί δεν θα πέσει η καυτή πατάτα στα χέρια τους. Υπονοούν δηλαδή ότι θα έχουμε κυβερνητική αλλαγή ακόμα και αυτή. Λοιπόν,
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο πράγμα που θα κάνει, και αυτό είναι δεδομένο γιατί είναι κανόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η συμφωνία σε κάποιους στόχους και όχι στη μέθοδο με την οποία θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Επομένως, εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι δεν έχουμε πρόθεση να δημιουργήσουμε νέα ελλείμματα. Ένα λεπτό. Ναι. Είπατε κάτι σοβαρό τώρα. Ναι. Που δεν... Εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Ναι, όχι, 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 το έχουμε πει πάρα πολύ. Όχι, δεν το, εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Ναι. Εσείς μου το έχετε πει, αλλή μόνο. Είπατε λοιπόν ότι η διαδικασία θα αλλάξει για να φτάσει στους στόχους. Βεβαίως, με ένα δίκαιο τρόπο. Άρα λοιπόν, εάν ο στόχος παραμένει ο ίδιος που και σήμερα έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην κυβέρνηση, εσείς θα τον δεχτείτε αυτό το στόχο. Όχι, αυτό το όχι, προσέξτε. Είπα για ελλείμματα. Ένα ότι λεπτό, δεν ένα θα λεπτό. Δημιουργήσουμε ελλείμματα σύμφωνα θα στα θεωρώτητα. Λοιπόν, το στόχο που λέει η κυβέρνηση ότι θα παράγουμε ναι, πρωτογενή όμως. Πλεονάσματα τεράστια, 4,5%, ναι. Τα οποία θα πηγαίνουν ναι. στην αποπληρωμή του κεφαλαίου του χρέους. Ναι. Αυτό είναι ένα στόχο, ο οποίο και βιώσιμο δεν είναι. Λειτουργεί απλώ ω παγίδα. Δεν αναπληρώνετε μόνο του στόχου και τα τριχοχρονικά. Εμεί λέμε λοιπόν ότι το χρέο θα πρέπει να μπει σε διαπραγμάτευση, διότι είναι μη βιώσιμο και δεν μπορούν να απορροφούνται αυτοί οι τεράστιοι υποπόροι. Επομένως λέμε ότι το είπε ρητός ο κύριος Τσίπρας χθες και, και στην ομιλία του ότι θέλουμε, δεν θέλουμε ελλείμματα, θέλουμε να διαπραγματευτούμε την πρόταση της Ιταλίας που είπε ότι οι δημόσιες επενδύσεις να μην προσμετρώνται στο έλλειμμα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα δημιουργήσουμε ελλείμματα και βεβαίως δεν θα κρίσιος, σοβαρή. Επειδή φαντάζομαι την ερώτηση αυτή δεν την κάνω εγώ, την έχετε ακούσει εκατομμύρια φορές. Εκατομμύρια πραγματικά. Επειδή πήγατε με τον κύριο Σταθάκη, ταξιδέψατε στην Ευρώπη και είδατε διάφορους αξιωματούχους. Αυτοί λοιπόν οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μια άποψη για τα πράγματα. Τεκμηριωμένοι, έτσι την πιστεύουν. Εμάς δεν μας αρέσει βέβαια, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, έτσι την πιστεύουν αυτοί. Εάν εκεί που θα πάτε, κύριε καθηγητά, σας πούνε ότι ξέρετε κάτι. Εντάξει, καλά μας τα λέτε, μπορεί να είναι και έτσι τα πράγματα, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτή είναι η συνταγή, αυτός είναι ο τρόπος, τα λεφτά θα τα πληρώσετε, δεν πρόκειται τα κράτη να σας κόψουν μία δεκάρα. Και θα βρεθείτε λοιπόν μπροστά σε ένα τοίχο, όπως βρεθήκατε στον Άσμος όταν μιλήσατε για το χρέος, έστριψε. Ενώ για τα άλλα σας άκουσε. Θέλω να μου πείτε πραγματικά, γιατί από εσάς περιμένει να τα ακούσει ο κόσμος αυτό, την αλήθεια δηλαδή. Τι θα κάνετε, έχετε δηλαδή σχεδιάσει τι θα γίνει στην περίπτωση αποτυχίας, όχι από την πλευρά τους, εγώ δεν τον χρεώνω σε εσάς, αποτυχίας μιας σκληρής διαπραγμάτευσης. Έχετε ένα πλάνο. Εγώ σας διαβεβαιώνω. Μην με πάτε γύρω γύρω, επ' αυτού. Σας διαβεβαιώνω ότι έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους, έχω δει ευρωβουλευτές, έχω δει αξιωματούχους. Η διαπραγμάτευση δεν είναι αυτό που λέτε. Δεν είναι ένα ναι ή ένα όχι. Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις και πολλές απόψεις στην Ευρώπη. Για το χρέος. Υπάρχουν συμμαχίες. Υπάρχει ένα ζήτημα που καθιστά το αμέσως επόμενο διάστημα το χρέος ορολογιακή βόμβα για όλη την Ευρώπη. Στο διάστημα 2015-2020 λύγει το 50% του χρέους της Ισπανίας. Η Ιταλία έχει 2,1 τρισεκατομμύρια χρέος και αυτό απασχολεί τη χώρα, απασχολεί ακόμα και την παρούσα κυβέρνηση που είναι προς την άλλη πλευρά. Επομένως, εγώ σας λέω, η διαπραγμάτευση θα συνεχιστεί. Δεν είναι ένα ναι και ένα όχι. Κατά τη διάρκεια της συνέχισης αυτής της διαπραγμάτευσης, κύριε καθηγητά, θα ισχύουν αυτά που έχει υπογράψει η προηγούμενη κυβέρνηση προφανώς. Δεν μπορεί να αλλάξετε τίποτα εάν δεν τελειώσει η διαπραγμάτευση, ούτως ώστε να πάτε σε μια διαφορετική πολιτική λύση. Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, πάρα πολλά ζητήματα, για να μην πω όλα, θα είναι ανοιχτά. Θα είναι λοιπόν, ανοιχτά. Άρα θα είναι ανοιχτά. Δεν είμαστε σίγουροι. Και επομένως εμείς θα δώσουμε ένα σκληρό αγώνα, διότι πρώτη φορά θα διαπραγματευτούμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, έτσι πιστεύουμε εμείς. Θα καθόμαστε από την άλλη μεριά εγώ του τραπεζιού. Θα, διαψεύσω, θα βάλουμε ως βασικό όρο ότι δεν συνεχίζεται η λιτότητα και ότι η βασική αρχή που το δέχονται όλοι είναι η λαϊκή κυριαρχία. Αυτό που ψήφισε ο λαός, αυτό θα γίνει. Είναι πάρα πολύ ισχυρό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Να την έχετε. Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Ξεκινάμε σήμερα μια διαπραγμάτευση. Και μου λες, κοίταξε, αφήσω χρωστάω 500 ευρώ, δεν μπορώ να τα δώσω σήμερα. Και το διαπραγματευόμαστε σε κάνα δύο μήνες. Ναι, ναι. Πόσα θα δώσω, θα κάνει. Ό,τι ισχύει όμως που έχουμε υπογράψει νωρίτερα, ισχύει. Δεν πάντα αλλάξετε. Δεν, θα αλλάξουμε τις πολιτικές δραματικά. Μα τι λέτε τώρα. Με τι λεφτά θα τις αλλάξετε, άμα δεν αλλάξετε το βασικό που είναι το χρέος.
Αν δεν αλλάξετε αυτό, πώς θα αλλάξετε τις πολιτικές μέσα στην χώρα? Με μαγικό ραβδί δεν έχετε. Τα δύο είναι διαφορετικά. Έτσι. Λοιπόν, παρακαλώ. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης δείχνει ότι μπορούμε να έχουμε, να εξασφαλίσουμε ένα δημοσιονομικό χώρο, δηλαδή δαπάνες για το κοινωνικό κράτος, για τη 13η σύνταξη, για την ανθρωπιστική κρίση, χωρίς να έχουμε ανάγκη περαιτέρω χρηματοδότησης. Από εκεί και πέρα, το θέμα του χρέους είναι ένα θέμα ευρωπαϊκό. Είναι ένα θέμα που έχουμε κοινό συμφέρον. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ναι, η Ευρωπαϊκή δεν μπορεί να την βάλουμε στο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όλες οι χώρες έχουν κοινό συμφέρον να υπάρχει χρηματοπιστωτική αξιοπιστία στην Ευρώπη. Είμαστε σίγουροι. Έχουμε λοιπόν ένα μαύρο κουτί, σας το λέω ξανά. Η διαπραγμάτευση σε τεχνικό επίπεδο δεν είναι ανακοινώσιμη, οι τεχνικές κινήσεις, έτσι, δεν εξαγγέλλεται όπως έκανε ο κύριος Σαμαράς στα μέσα και μετά ότι τώρα διώχνουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τώρα κάνουμε αυτό, τώρα κάνουμε εκείνο. Υπάρχουν λοιπόν κινήσεις. Το Plan B, αν υπάρχει αυτό σε περίπτωση που δεν επιτύχει αυτή η προσπάθεια. Το Plan B είναι το ίδιο το πρόγραμμά μας, αλλάζει τα πράγματα. Πώς δηλαδή θα γίνει αυτό? Αλλάζει την κατάσταση στη χώρα. Εξαγγέλνουμε ένα πρόγραμμα κοινωνικής και οικονομικής ανασυγκρότησης. Και τα λεφτά αυτό που θέλουν αυτοί να πάρουν, θα γίνεται. Τα λεφτά λοιπόν. Που θα σου λένε. Παραδείγματος χάρη, δεν σου δίνω άλλα εγώ. Τέλος. Σας λέω. Θα αναδανειστείς με 15%. Τι θα βγάλεις, ομόλογα? Τι θα κάνεις? Λοιπόν. Λοιπόν, τα λεφτά δεν είναι μία και έξω. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει μία ροή. Πρέπει να θυμάστε ότι η κυβέρνηση αυτή για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα συμφωνημένα δεν έπαιρνε τις δόσεις, διότι έκανε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι και κάλυπτε τρέχουσες ανάγκες με έντοκα γραμμάτια του δημοσίου. Υπάρχουν λοιπόν πολλές τεχνικές και σας λέω, δεν θα γίνει πιστωτικό γεγονός. Θα έρθουμε σε συμφωνία, αλλά δεν θα υποχωρήσουμε από τις βασικές θέσεις του προγράμματός μας. Ωραία. Που είναι όχι λιτότητα, τέλος η λιτότητα. Ωραία. Ακούσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά που είπατε. Και με μακροσκελή ανάλυση. Θέλω να πω. Βέβαια, έχει το δικαίωμα να το κάνει, είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Αύριο το πρωί μπορεί να είναι κυβέρνηση, δεν πρέπει να ξέρουμε. Φυσικά, ναι. Ωραία. Σας ακούω. Αφήσατε όμως κενά, έτσι. Είναι δεδομένο. Σας το λέω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Και επειδή κοινή γνώμη κρίνει, ας κρίνουν οι πολίτες. Όχι, δεν άφησα κενά. Απλώς ότι ορισμένες τακτικές κινήσεις και λεπτομέρειες θα αποκαλυφθούν αμέσως μετά και θα δείτε πώς θα πάνε τα πράγματα. Κατά συνέπεια, μου λέτε ότι έχετε ένα πλάνο το οποίο είναι κρυφό. Έχουμε ένα πλάνο που είναι φανερό, είναι το πρόγραμμά μας, είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Η βασική μας θέση είναι η ριζική απομείωση του χρέους και η ρήτρα ανάπτυξης. Η ρήτρα ανάπτυξης σημαίνει ότι πρέπει να συνδέσουμε το επιτόκιο με τους ρυθμούς μεγέθυνσης. Δεν μπορεί να είναι 2,7 το επιτόκιο και 0,7 ο ρυθμός μεγέθυνσης. Να μιλάμε για τους πολίτες που μας ακούνε. Σημαίνει ότι το χρέος μεγαλώνει συνεχώς μέσα από τη λιτότητα και γίνεται παγίδα λιτότητας. Και επομένως λοιπόν, πρέπει να έχουμε και ένα μορατόριο πληρωμών για μια περίοδο. Όλα αυτά τα έχουμε πει, θα τα θέσουμε στο τραπέζι. Σας ευχαριστώ θερμά. Ωστόσο, επίσης έχουμε αναδείξει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί κάλλιστα να καλύψει αυτό το κενό. Χωρίς να τους ρωτήσετε όμως. Όχι, θα τους ρωτήσουμε, θα μπούμε σε διαπραγμάτευση, θα δείξουμε. Τώρα δεν τους έχετε ρωτήσει. Πηγαίνουμε με τις προτάσεις. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πλάνο το οποίο δεν θέλετε να το αποκαλύψετε τώρα, να το πω έτσι. Κομιλφό, δηλαδή να μην το. Το πλάνο μας είναι φανερό, αλλά έχει τεχνικές λεπτομέρειες. Δεν θέλετε να το αποκαλύψετε. Δεν είναι δυνατόν, θα μπουν στο τραπέζι. Διαπραγμάτευση. Διαπραγμάτευση δεν γίνεται δια του τύπου. Σύμφωνοι. Κυρία Σπυράκη, παρακαλώ, θα ήθελα το δικό σας σχόλιο. Σας απάντησε σε ό,τι του θέσατε του κυρίου Μιλιού νωρίτερα. Κατά την εκδοχή του. Εντάξει, την εκδοχή του θα πει. Τη δική σας θα πει, δηλαδή. Δεν το κατάλαβα. Αν αφήσετε να μιλήσω όπως ο κύριος Μιλιού, θα πάρα πολύ. Θα σας αφήσω, γιατί δεν σας αφήσω. Θα σας ρωτάω κιόλας όπως τον ρώταγα. Ναι, μην νομίζετε κάτι διάλεξη. Παρακαλώ. Κοιτάξτε. Υπάρχει ο ορισμός του λεφτά υπάρχουν, που είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Διαβάζω από τη χθεσινή ομιλία του κυρίου Τσίπρα ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ο ΣΥΡΙΖΑ το κοστολογεί σε 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ, θα υλοποιηθεί ανεξάρτητα από την έκβαση της διαπραγμάτευσης. Μέχρι τώρα, οι πηγές χρηματοδότησης του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, όπως τις εμφανίζουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ΕΣΠΑ, είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, είναι και άλλα λοιπά. Στην πραγματικότητα, όλο αυτό είναι η απόλυτη συνταγή των ελλημάτων. Επανέρχομαι. ΕΣΠΑ.
70 δις είναι οι οφειλές των ιδιωτών προς το δημόσιο. Τις οποίες δεν εμείς λέμε ότι ένα μέρος έχουμε δείξει πώς θα πάρουμε ένα μέρος. Δεν σας διακόψα όμως. Ναι. Και τις οποίες δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό λόγω της κρίσης και το ξέρετε. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Όχι όλες. 70 μέχρι αυτά που λέμε εμείς ότι θα πάρουμε. Προφανώς θα φτιάξετε ένα νέο φορολογικό μηχανισμό που θα δημεύει τις επιχειρήσεις των ανθρώπων που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους. Και αυτό είναι μια λογική. Θα τους προστατεύσει, θα πάρουν άφημη. Αλλά δεν σας διακόψα. Εσείς δημεύετε. Καλά, μην γκρινιάζετε, κυρία Σουλάκη. Λεφτά, δεν γκρινιάζει, ναι, ναι, πάμε, δεν πάμε. Ταιριάζει κιόλας. Πάμε, ναι. Λοιπόν, ο ορισμός του λεφτά υπάρχουν λοιπόν είναι τα 11,5 δις. Πού θα βρεθούν αυτά τα λεπτά, κανένας δεν μας απάντησε. Μας λένε θα τα πάρουν από το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ σας είπα και πριν και τα κοινοτικά κονδύλια δεν μπορούν να εισραίουν σε μια χώρα που παραβιάζει τους κανόνες. Σας διάβασα και το σχετικό άρθρο της Συμφωνίας του Κανονισμού. Τελεία γι' αυτό, τελεία. Δεν μπορούμε δηλαδή να ζητάμε από τους εταίρους χωρίς να εφαρμόζουμε τους κανόνες. Ως εκ τούτου είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το μόνο που προκαλεί είναι ή ελλείμματα ή προβλήματα. Πάει αυτό. Σε ό,τι αφορά το χρέος. Τη Θεσσαλονίκη τώρα. Ναι, σε ό,τι αφορά το χρέος. Το χρέος, ο κύριος Μιλιός διαβάζω εδώ ότι είναι σε διαπραγμάτευση. Καταλαβαίνω από τις διακηρύξεις του ΣΥΡΙΖΑ και από το πόσα έχω διαβάσει ότι το πρώτο στόχος της διαπραγμάτευσης είναι το κούρεμα. Αυτό λέει. Ναι. Αυτό είναι, αυτό είναι ο ευσεβής πόθος του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε κύριε Σπυράκη, λέει ότι εμείς θέλουμε να κουρευτεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους. Και εγώ λέω, αυθαιρέτως βεβαίως, αλλά αν μου το επιτρέπει ο κύριος Μιλιός. Ότι το μεγαλύτερο μέρος είναι το 51% τουλάχιστον. Ναι. Που σημαίνει τα 180 δις πρέπει να τα. Ναι, αυτοί λοιπόν που έχουν το χρέος στα χέρια μας τους λένε όχι. Λένε όχι εξ αρχής. Θέλουμε να ξέρουμε τι θα συμβεί που στην περίπτωση εκείνοι επιμένουν στο όχι. Σας και απάντησε, επειδή υπάρχουν λήξεις ομολόγων, επειδή υπάρχουν λήξεις δηλαδή υποχρεώσεων της χώρας, θα πρέπει να ξέρουμε πού θα βρεθούν τα λεφτά. Το 15 εμείς είναι λέμε, το ζόρι. Εμείς λέμε μετά, πολύ καθαρά ναι. ότι θα βρούμε τα λεφτά, με το που θα, γιατί θα κλείσουμε τη διαπραγμάτευση σε ένα μήνα το Φεβρουάριο, θα πάρουμε τα χρήματα της δόσης και θα κλείσουμε τον κύκλο των μνημονίων. Και λέμε επίσης ότι το επόμενο βήμα για το χρέος είναι η απόφαση του Νοεμβρίου του 2012. Που περιλαμβάνει, τα επαναλαμβάνω, περαιτέρω επιμήκυνση, μείωση των επιτοκίων των διμερών δανείων και αυξημένα κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία, εφόσον η Ελλάδα εκπληρώσει τους όρους που ο πρώτος ήταν το πρωτογενές πλεόνασμα και το καταφέραμε, πολύ νωρίτερα από το συμφωνημένο. Δηλαδή, εσείς δεν και μιλάτε καθόλου αλλαγές. Για μείωση του χρέους. Εμείς μιλάμε για μείωση του χρέους. Τα έχετε εξαγγείλει για μετά τις ευρωεκλογές, για μετά τις γερμανικές εκλογές. Συνέχεια τα εξαγγείλετε. Δεν γίνονται. Εμείς, κύριε Μιλιέ, συμφωνείτε σε όλα. Είσαστε γεσμένοι. Βήμα, δουλεύουμε βήμα προς βήμα και θα είχαμε ολοκληρώσει τον κύκλο των μνημονίων και της διαπραγμάτευσης αν δεν είχατε τρελαθεί στην ιδέα ότι μπορείτε να κάνετε μπλίτζινγκ στην εξουσία. Σας λέω λοιπόν πολύ καλά ότι ο κόσμος τώρα θα αποφασίσει για το αν θα κάνετε ντου ή όχι. Βεβαίως. Δεν θα κάνουμε ντου, θα αλλάξουμε την πορεία ο της χώρας. Ο κόσμος θα αποφασίσει εάν θέλει να περάσει στη φάση της αβεβαιότητας όπου υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην πληρώσετε τόκους και χρεολύσια, όπου υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εκδώσετε έντοκα όχι για να τα πάρουν οι τράπεζες, αλλά για να τα πάρουν οι μικροκαταθέτες, κύριε Μιλιέ. Οι μικροκαταθέτες. Εσείς λέτε ότι θα εκδώσετε. Εσείς κουρέψατε τους μικρομολογιούχους. Μιλάτε για μικροκαταθέτες. Εμείς, κύριε Μιλιέ, εμείς εγγυηθήκαμε PSI... την ασφάλεια των τραπεζών. Εσείς την υπονομεύετε. Οι τράπεζες έχουν περάσει stress test. Και εσείς λέτε θα καταρρεύσουν οι τράπεζες. Την ασφάλεια των τραπεζών την εγγύηθηκε η ελληνική κυβέρνηση με τις θυσίες του ελληνικού λαού. Η ανακεφαλαιοποίηση έγινε με τις θυσίες του ελληνικού λαού στο όνομα του ελληνικού δημοσίου. Η κυβέρνηση τα έκανε όλα αυτά. Εσείς παίρνετε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την εγγύηση που δίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σαν να είναι δικό σας επίτευγμα. Είναι αυτό που είχατε καταγγείλει, κύριε Μιλιέ. Δεν είχαμε καταγγείλει. Δεν είχαμε καταγγείλει αυτά που κάνατε εσείς. Το κούρεμα ακόμα και νοσοκομείων και του Τσμέδε και όλων εσείς των ταμείων. Εσείς θα κάνατε PSI εξαιρώντας τους Έλληνες. Ε? Θα βρίσκατε έναν τρόπο να κάνατε λοιπόν, PSI. Εμείς είχαμε διαφορετική λύση. Είχαμε και που προστάτευε την κοινωνία. Είχαμε διαφορετική λύση και εξακολουθούμε να έχουμε. Το PSI σας θυμίζω, κύριε Μιλιέ. Συμφωνούν πάρα πολύ. Δείτε το διεθνή τύπο. Ακόμα και ο Μιν Χάου είπε ότι αυτό που λέει τον Τιλίν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Ποδέμος είναι το σωστό για το χρέος. Η Financial Times το ξαναγράψαν. Το έγραψε το Bloomberg. Μη λέτε ότι δεν συμφωνεί κανείς. Να κάνω μια πρόταση εδώ. Εδράζω την αποψή μου σε ένα άρθρο προηγουμένων ημερών της Καθημερινής που έλεγε στην πρώτη σελίδα ότι να μην επικαλούμεθα τους αρθρογράφους των εφημερίδων αλλά τις επίσημες πηγές που μας δίνουν απαντήσεις. Γιατί τώρα ο κάθε αρθρογράφος δεν ξέρω και τι κίνητρο έχει τελική. Δηλαδή μπορεί να βρίζει και εσάς, μπορεί να βρίζει και τους άλλους.
Δεν είναι σωστό. Η αλήθεια βρίσκεται στη μέση. Όχι, διότι να πάμε οι επίσημες αρχές πηγές μιας χώρας που αυτό. Εκφράζει την ίδια πολιτική με τον, ναι. με τον κύριο Σαμαρά, αυτή τη στιγμή που έχουμε προεκλογική περίοδο, είναι σαφές τι θα λέει. Είναι από την άλλη μεριά. Από εκεί και πέρα, εμείς παρατηρούμε τις ρογμές και τις μετατοπίσεις. Θα επιστρέψω σε εσάς ένα διάλογο και εμείς πλέον. Δεν μπορεί. Λεφτά δεν υπάρχουν και το ξέρετε, θέλω να το θυμίζω. Θα κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας εδώ που είμαστε. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας. Συνέχεια λοιπόν κυρίες και κύριοι με τον κύριο Μιλιό, την κυρία Σπυράκη. Νομίζω ο κύριος Μιλιός έκανε τις παρατηρήσεις του. Παρακαλώ και εσείς για να πηγαίνουμε προς το τέλος σιγά σιγά. Επιμένω. Εμείς θα κλείσουμε τη διαπραγμάτευση. Θα κλείσουμε τη διαπραγμάτευση έχοντας ανοίξει τα χαρτιά μας και περιγράφοντας τι δεν θέλουμε να κάνουμε και μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Δεν θα κόψουμε τη βασική σύνταξη. Δεν θα αυξήσουμε το ΦΠΑ στα είδη ευρείας κατανάλωσης. Δεν θα αυξήσουμε το ΦΠΑ στα φάρμακα. Δεν θα αλλάξουμε το καθεστώς του ΦΠΑ στα νησιά. Είμαστε πολύ ξεκάθαροι, νομίζω, μόνο σε αυτά που λέμε. Μόνο στα ξενοδοχεία, είπατε. Μόνο στα ξενοδοχεία. Επίσης, σε όλη αυτή τη φιλολογία που αναπτύσσεται γύρω από το ΕΚΑΣ, έχουμε πει και το έχουμε περιγράψει ότι αυτό που θα κάνουμε είναι να μην επικαλύπτεται το ΕΚΑΣ από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Δεν θα αφήσουμε κανέναν άνθρωπο που δεν τα καταφέρνει χωρίς το κοινωνικό δίκτυο προστασίας. Αλλά όλα αυτά θα τα κάνουμε χωρίς να δημιουργήσουμε καινούργια ελλείμματα. Όλα αυτά θα τα κάνουμε κλείνοντας τον κύκλο των μνημονίων το Φεβρουάριο. Και επιστρέφοντας την Ελλάδα στην κανονικότητα, κυρία με την Σπυράκη, προληπτική πιστολογική γραμμή. Και πληρώνοντας τα χρέη της χώρας. Ναι. Και πληρώνοντας τόκους και χρεολύσια. Και πληρώνοντας μισθούς και συντάξεις. Και πληρώνοντας, κρατώντας τη χώρα και κρατώντας το τιμόνι της χώρας. Και όλο αυτό. Και όλο αυτό θα το κάνουμε για να δώσουμε και τη διέξοδο και στους ανθρώπους που δεν έχουν δουλειά. Εντάξει. Και για να αυξήσουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης που ήδη φαίνονται στα χαρτιά. Σύμφωνοι. Εγώ θέλω να πάω στον κύριο Μιλιό τώρα να κάνω ένα άλλο ερώτημα, να φύγουμε λίγο από αυτά και να πάω σε ένα ερώτημα και να σας πάω. Κύριε καθηγητά, στην επόμενη μέρα των εκλογών. Είναι Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου, και έχετε εκλεγεί. Αλλά δεν έχετε αυτοδυναμία, γιατί και με τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον. Ας πάρουμε αυτό το σενάριο, δεν θέλω να το προδικάσω. Και θα πάτε στη Βουλή να βγάλετε πρόεδρο για να βγει και ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Πρέπει να βγει και αυτός ο καημένος για να είναι εκεί στα κάδρα. Εσείς όμως πρέπει να κάνετε και μια κυβέρνηση. Θα είσαστε το πρώτο κόμμα που θα πάρει την εντολή. Και θα πρέπει να βγείτε συμμάχους, εφόσον δεν θα έχετε αυτοδυναμία. Που να έχουν και αυτοί μια μαγιά μες στη Βουλή ή κάποιους βουλευτές για να κάνετε αυτή την ιστορία. Κουκουέ δεν υπάρχει περίπτωση. Κύριε Χατζή, έχει ξεκαθαρίσει θα σας πω, με τον Κουκουέ, έτσι. Παρακαλώ, ναι. Είναι εξαιρετικά υποθετική η ερώτησή σας. Με την έννοια ότι δεν ξέρουμε ποια κόμματα θα είναι στη Βουλή. Ποια θα είναι αυτά η κατάσταση των κομμάτων. Θα είναι όλα, θα μπουν όλα αυτά. Εντάξει, εγώ σας λέω ότι μπαίνουν όλοι αυτοί. Λοιπόν. Γι' αυτό σας λέω, είναι υποθετική η ερώτησή σας και προπαντός θέλω να επιμείνω στη βαθιά μας πεποίθηση, η οποία κάθε μέρα επιβεβαιώνεται και περισσότερο, ότι θα έχουμε αυτοδυναμία. Εν πάση περιπτώσει, σας λέω, θα υπάρξει λύση. Κάτι που δεν μπορεί να ισχύσει. Θα ισχύσει. Υπάρχει περίπτωση να μην ισχύσει. Λοιπόν, εγώ σας λέω ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα εφαρμοστεί. Είναι ένα πρόγραμμα που θα βάλει τέλος στη λιτότητα. Όχι, για πρώτη φορά. Όχι, πρέπει να γίνετε κυβέρνηση πρώτα, λέω. Ναι, αυτό λέω εγώ. Αυτό λέω. Δηλαδή με τον Γιώργο Παπανδρέου θα κάνατε κυβέρνηση μαζί. Αυτό λέω. Δεν... Απαντήστε μου, θα κάνατε. Κοιτάξτε, ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ο πρωθυπουργός του Καστελόριζου. Νομίζετε τέλος. Ότι υπάρχει... Εγώ νομίζω, εσείς θα νομίζετε. Εσείς θα κάνετε τα κουμάντα. Εγώ τα κάνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Σας λέω. Δεύτερον, με τον Βενιζέλο θα κάνατε που και αυτό ήταν ο συνεχιστής. Όχι. Αν είναι δυνατόν. Όχι, δεν θα κάνατε. Οι Δημάρ τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν κιόλα αυτοί. Θα δούμε. Μην μπούμε σε τόσα. Όχι, θα μπούμε. Πώ. Μα είναι για τον κόσμο που θα ψηφίσει αυτό. Ένα είναι σαφές. Να ξέρει, με το ποτάμι θα πηγαίνατε με το ποτάμι. Πρέπει να τηρήσουμε το πρόγραμμά μας. Με το ποτάμι θα πηγαίνατε. Πρέπει να τηρήσουμε. Μα πρέπει να γίνετε κυβέρνηση πρώτα, λέω. Θα γίνουμε κυβέρνηση και θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Μακάρι να έχετε αυτοδυναμία να γλιτώσουμε από τις διαδικασίες. Σας διαβεβαιώνω ότι θα υπάρξει αλλά... λύση ναι. και η πιο πώς? Εύκολη λύση, γιατί η οποία είναι και η πιο πιθανή, είναι ότι θα έχουμε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Κύριε καθηγητά, ξέρετε τι μας κάνετε. Μας λέτε ναι. ότι εμείς μα θα πάμε σε μια διαπραγμάτευση, να από αλλά τώρα, δεν σας λέω το 12, τι θα πούμε. Γυρίστε κύριε Χατζή στο 12. Μπορούσε κανείς να φανταστεί ναι. το τέλη Απριλίου του 12 την πολιτική σκηνή που θα υπήρχε μετά. Όχι, η σιαμαία συμφία των άλλοτε φανατικών αντιπάλων έγινε κυβέρνηση.
Λοιπόν. Η Σιαμέα Σοφία. Λοιπόν, είδατε. Επομένως, εγώ λέω ότι. Άρα μπορεί να δω τέτοιο έργο. Λέω ότι θα αλλάξουμε τα πράγματα ριζικά, θα έχουμε ένα πρόγραμμα στήριξης και ανάταξης της κοινωνίας, άρα και της οικονομίας. Για το θέμα του χρέους υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές λύσεις. Είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Εγώ ίδιος ως επιστημονική ομάδα με τους συνεργάτες μου είχα κάνει μια ημερίδα, το ξέρετε, που είχαν έρθει οι ευρωβουλευτές από τον Τιλίνκε και από τους Ποδέμος, γιατί είναι ζητήματα που συζητιώνται σε όλη την Ευρώπη και αφορούν όλη την. Όλες τις χώρες. Αυτοί που είναι μειοψηφίες γίνονται πλειοψηφίες, το έδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Επί έξι μήνες η Ποδέμος είναι πρώτο κόμμα. Δεν ξέρει κόμμα. Ποδέμος και την Λίγκη, κυρία Πόπη. Που εγώ σας λέω λοιπόν ότι υπάρχουν λύσεις. Θα έρθει ο Μιλιός να κυβερνήσει. Με ποιον είναι. Λύσεις. Πέστε μου με ποιον είναι. Λοιπόν, θα κυβερνήσουμε το πρόγραμμά του. Αυτό σας λέω με κάθε κατηγορηματικότητα. Κυρία Σπυράκη, η οποία δεν έχουν πρόβλημα αυτή πλέον. 50 δευτερόλεπτα έχουμε. Δεν έχετε πρόβλημα πριν να κυβερνήσετε με το ΠΑΣΟΚ. Το έχετε ξανακάνει αυτό. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν έχετε πρόβλημα. Ακούστε κύριε Χατζή. Θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Και εσείς? Θα κλείσουμε τη διαπραγμάτευση το Φεβρουάριο με ανοιχτά χαρτιά. Μάλιστα. Και θα μπούμε στο χάρτη των φοροελαφρύνσεων χωρίς να δημιουργήσουμε καινούργια ελλείμματα. Έχουμε δώσει ήδη δείγμα εγγραφής. Μειώσαμε το ειδηνητικό φόρο κατανάλωση των πετρέλαιων, ενώ διατηρήσαμε το επίδομα για τους ανθρώπους που δεν έχουν. Μειώσαμε το φόρο αλληλεγγύης κατά 30% επίσης. Μειώνουμε τον έμφυα και δεν εξαγγέλουμε, όπως ο κύριος Τσίπρας, ότι θα καταργήσει τον έμφυα και θα βάλει έναν φόρο στην ακίνητη περιουσία χωρίς να το διευκρινίζει, γιατί ξέρουμε τους αριθμούς. Έχουμε διευκρινίσει. Γιατί είναι από τον έμφυα. Το γιατί από τον έμφυα. Είναι ο φόρος που υπήρχε πριν τη μεγάλη ακίνητη και θα μας κλείσει ως τον αέρα. Και εμείς τα έχουμε μετρήσει μόνο που εκείνος δίνει 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Okay. Στον προϋπολογισμό υπάρχουν και γραμμένα 2,6 από τα ακίνητα. Και θα φτιάξετε και άλλη μια τρύπα του ρήματος τόση. Κυρία Σπυράκη, έχουμε πει τους πόρους που θα καλύψουν αυτό το κατάργηση του έμφυα. Ο έμφυα θα καταργηθεί. Είναι δέσμευσή μας, θα καταργηθεί. Θα στραγγαλίσετε τη χώρα. Ένα λεπτό, κυρία Σπυράκη. Λοιπόν, είναι αντισυνταγματικό. Πάμε να ευχαριστήσω θερμά. Θα το συνεχίσουν μετά. Θα του γράψουμε, να του δείξουμε βίντεο. Κύριε Μιλιέ, σας ευχαριστώ θερμά. Ελπίζω να μπορέσετε να πείτε αυτά που θέλετε σήμερα με την άνεσή σας. Επίσης και εσείς, κυρία Σπυράκη. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε κοντά σας την ερχόμενη Κυριακή στις 11. Γεια σας.